Πάμε να καλωσορίσουμε στην παρέα μας το μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του Κινήματος Αλλαγής και πολύ στενό συνεργάτη του Νίκο Ανδρουλάκη, του Προέδρου, τον κύριο Ανδρέα Σπυρόπουλο. Κύριε Σπυρόπουλο, καλημέρα σας. Γεια σας, κύριε Σπυρόπουλο. Καλή σας ημέρα. Έχετε γίνει τώρα το υπολείφερνη νύφη. Το μέλλον της Έρδεως. Βέβαια. Το μέλλον της Έρδεως, υπό μία έννοια, ναι, και πιέζεστε τώρα και από τις δύο πλευρές. Έχουν αρχίσει και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ να σας πιέζουν πολιτικά. Και έχει μια λογική βέβαια αυτό, γιατί είστε σε μια ανωδική πορεία. Το καταλαβαίνουμε όλοι ότι υπάρχει μια ανησυχία εκεί γύρω από το κέντρο, από ό,τι είδαμε και στις δημοσκοπήσεις, κύριε Σπυρόπουλε. Κύριε Αντωνοπούλου, κύριε οικονόμου, είναι καθαρό νομίζω. Οι επιθέσεις που μας γίνονται το τελευταίο διάστημα είναι λόγω της σημαντικής ανόδου και της επιρροής που έχει πλέον το ΠΑΣΟΚ, το Κίνημα Αλλαγής και ο πρόεδρος του Νίκος Ανδρουλάκης στις πολιτικές εξελίξεις, αλλά και με τις παρεμβάσεις που κάνουμε το τελευταίο διάστημα και με την σκληρή αντιπολίτευση απέναντι στην κυβέρνηση. Mm-hmm. Το είδατε και, εξάλλου και εσείς και στις τελευταίες μετρήσεις και σε αυτήν που έκανε τη δημοσκόπηση του Sky τεχθές, με την οποία φαίνεται καθαρά ότι το ΠΑΣΟΚ, το Κίνημα Αλλαγής, επιστρέφει δυναμικά στο πολιτικό σκηνικό της χώρας, και το σημαντικό για εμάς όμως είναι, πέρα από τα μικροκομματικά, τις εντάσεις και την πόλωση, είναι να έχουμε μια ξεκάθαρη πρόταση προς τον ελληνικό λαό για αυτά τα οποία θέλουμε να γίνουν στον τόπο την επόμενη μέρα. Έχετε όμως τέτοια πρόταση, γιατί σας κατηγορούν και γι' αυτό. Λέει, ας πούμε, η κυβέρνηση, για παράδειγμα, ότι αυτή τη στιγμή κυβερνητικό σχέδιο και συγκεκριμένη πρόταση διακυβέρνησης της χώρας έχει μόνο Νέα Δημοκρατία. Καθημερινά καταθέτουμε προτάσεις για όλα τα ζητήματα που αφορούν τους πολίτες. Περίμενα από τον κύριο Γεωργιάδη, τον Υπουργό Ανάπτυξης, ο οποίος έλεγε πριν από 2 μήνες ότι δεν υπάρχει καμία ακρίβεια και μπαίνει μέσα στο σούπερ μάρκετ και οι πολίτες απλά τους ζητούν να βγάλει selfies, να μας έχει στη Βουλή και στο αναπτυξιακό νομοσχέδιο, αλλά και στην τοποθέτησή του στην πρόταση Μομφής, μια ξεκάθαρη πρόταση για το πώς θα μπορέσουν να μειωθούν ενδεχομένως το ΦΠΑ στα βασικά προϊόντα που προτείνουμε εμείς. Θα αυξηθεί ο κατώτατος μισθός, θα γίνουν αυτές οι παρεμβάσεις στον χώρο της ενέργειας. Εσείς λέτε, ποια είναι η πρότασή σας, να πάει πού, σύμφωνα με τις δυνάμεις της ελληνικής οικονομίας, να πάει πού ο κατώτατος μισθός? Έχουμε καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις όσον αφορά για τον κατώτατο μισθό, που πρέπει να γίνει μια συγκεκριμένη με τους κοινωνικούς εταίρους, μια συγκεκριμένη κουβέντα. Οι ανάγκες διαρκώς αλλάζουν όσον αφορά τις απαιτήσεις. Δεν είστε δηλαδή ακόμα έτοιμοι να δώσετε ένα συγκεκριμένο ποσό, κύριε Σπυρόπουλο, αυτή τη στιγμή για τον κατώτατο μισθό? Έχουμε πει ότι έχουμε ξεκινήσει από 751 που είχαμε πει και την προηγούμενη φορά. Ήδη όμως υπάρχουν αναθεωρήσεις ακόμα και σε αυτό. Σημαντικό είναι η μειώση ΦΠΑ στα προϊόντα. Το Βέλγιο ανακοίνωσε ότι μειώνει το ΦΠΑ σε βασικά προϊόντα τουλάχιστον για ένα χρονικό διάστημα. Το απορρίπτει αυτό προς το παρόν το οικονομικό επιτελείο, εξ όσων γνωρίζουμε και από το ρεπορτάζ, δηλαδή τη μείωση του ΦΠΑ στα προϊόντα. Επίσης, κυρία Αντωνοπούλου, πρέπει να δουν συγκεκριμένες παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν τώρα όσον αφορά στο κομμάτι των λογαριασμών της ΔΕΗ στην ενέργεια. Και αυτό όσον αφορά και κλιμακωτά στα χαμηλά εισοδήματα. Εκεί πρέπει να δώσουμε συγκεκριμένα. Να μην είναι οριζόντιο, λέτε εσείς. Να μην είναι οριζόντιο. Μάλιστα, αυτό μάλιστα. Δεν είναι δίκαιο, κύριε οικονόμου. Και αυτοί οι οποίοι έχουν τους χαμηλότερους μισθούς έχουν και αυτοί που δυσκολεύονται περισσότερο σε αυτή τη συγκεκριμένη κατάσταση. Βλέπω και μια ανάρτησή σας, κύριε Σπυρόπουλε, λίγο πριν από λίγες ημέρες επί της ουσίας, για την ανεργία. Την ανεργία των νέων. Ήταν μια ανάρτησή μου την επόμενη μέρα τη συζήτηση στη Βουλή με όλα αυτά που ακολούθησαν, με την πόλωση, την ένταση, την οξύτητα, τις βαριές εκφράσεις. Πλέον ο ελληνικός λαός έχει κουραστεί από αυτή την αντιπαράθεση Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς δεν θα μπούμε σε αυτή τη λογική. Δεν μας ενδιαφέρει να μπούμε σε αυτό το κλίμα ένταση. Εμείς θα μιλήσουμε καθαρά. Όχι σε αυτό το κλίμα, αλλά βλέπουμε όμως ότι έχετε επικριθεί. Ένα από αυτό, και κλείνω με αυτό την απάντησή μου. Ένα από αυτό είναι η ανεργία των νέων ανθρώπων. Μάλιστα. Και με τη δική μου παρέμβαση μιλήσαμε ότι είμαστε οι πρώτοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση στις ηλικίες 17-24 στην ανεργία των νέων. Και εκεί πρέπει να επικεντρωθούμε. Και επειδή συζητάμε τις τελευταίες μέρες για το αναπτυξιακό νομοσχέδιο, αντί να γίνονται όλα αυτά στη Βουλή με τα οποία απογοητεύεται ο ελληνικός λαός, πρέπει να έχουμε μια θετική πρόταση. Και εμείς αυτό ως ΠΑΣΟΚ, ως Κίνημα Αλλαγής, αυτό φέρουμε. Έχετε δίκιο σε αυτό. Αυτή η τοξικότητα δεν βοηθάει σε τίποτα. Και καλό είναι να συζητάμε προτάσεις και ουσιαστικά θέματα σαν αυτό που θίγεται τώρα με την ανεργία των νέων. Αλλά εσείς κινδυνεύετε από ένα πράγμα που σας το επισημαίνω τις τελευταίες μέρες. Από αυτό τον εισαποστακισμό. Δηλαδή, δεν μπορεί να είναι τίπλα στήρα στην Παπάγωστρα. Δεν είναι οι ίδιοι όλοι. Πάντως, κάθε φορά που γίνεται ένα σωστό να λέγεται, κάθε φορά που γίνεται ένα λάθος να λέγεται, από ποια πλευρά και αν προέρχεται. Πάντως, το ενδιαφέρον, Δημήτρη, αν μου επιτρέπεις, είναι ότι το σημειώνουν και οι δύο πλευρές αυτό προς το.
κίνημα αλλαγής και τον κύριο Σπυρόπουλο. Να απαντήσετε και στην ερώτηση, Δημήτρη, αλλά και σε αυτό, κύριε Σπυρόπουλο, πώς σας φαίνεται. Δηλαδή, ότι και η Νέα Δημοκρατία και, και ο ΣΥΡΙΖΑ στις τελευταίες πέντε μέρες έχουν επί της ουσίας ασκήσει πανομοιότυπη κριτική σε εσάς. Δεν ξέρω πώς το ερμηνεύετε αυτό. Σας είπα και αρχικά ότι είναι καθαρό ότι οι επιθέσεις που μας γίνονται είναι λόγω της ανόδου του ΠΑΣΟΚ του κινήματος αλλαγής και των παρεμβάσεων που κάνουμε στο δημόσιο διάλογο. Είναι εξάλλου χαρακτηριστικό σε αυτό που αναφέρατε και οι πανομοιότυπες ανακοινώσεις που βγάλανε μετά την πρόταση της πιστείας του ΣΥΡΙΖΑ και την ξεκάθαρη θέση του ΠΑΣΟΚ του κινήματος αλλαγής για το πώς θα τοποθετηθεί στη Βουλή αλλά και τη στάση του για άμεσες εκλογές. Όσον αφορά τις ίσες αποστάσεις, δεν υπάρχουν ίσες αποστάσεις. Και εμείς δεν μπαίνουμε σε αυτή τη λογική. Είναι θέμα πολιτικών επιλογών, είναι θέμα επικοδομικής αντιπολίτευσης, είναι θέμα οριοθέτησης των βασικών προβλημάτων που βάζει κάθε πολιτική δύναμη. Εμείς, κυρία Αντωνοπούλου και κύριε Οικονόμου, έχουμε ψηφίσει στη Βουλή και ιδιαίτερα στην πανδημία πάρα πολλούς νόμους που έφερε η κυβέρνηση. Γιατί θεωρούμε ότι είναι μια εθνική προσπάθεια. Βάλαμε πλάτη στην κυβέρνηση και στην εθνική προσπάθεια όσον αφορά τους εμβολιασμούς, όσον αφορά την υποχρεωτικότητα, όσον αφορά την προσπάθεια να σώσουμε ανθρώπινες ζωές, όσον αφορά τη βελτίωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, την πρωτοβάθμια φροντίδα που δεν έχει μεριμνήσει καθόλου η κυβέρνηση. Και γι' αυτό βιώνουμε σήμερα πάνω από 100 συνανθρώπους βαθμούς. Είναι η ίδια τα δύο μεγάλα κόμματα, κύριε Σπυρόπουλε. Είναι η ίδια για εσάς. Τους βλέπετε με το ίδιο πολιτικό μάτι. Εμείς σας είπα, εμείς δεν συζητάμε με ίσες αποστάσεις. Εμείς έχουμε κάνει μια ξεκάθαρη κριτική προς την αποτυχημένη κυβέρνηση του κύριου Τσίπρα που 4,5 χρόνια φτωχοποίησε την ελληνική κοινωνία και έπληξε θεσμούς και τη δημοκρατία. Σε κάθαρη θέση μας απέναντι στον κύριο Πολάκη, τις πρακτικές του τραμπουκισμού και όλα αυτά που βιώνουμε στη Βουλή και αυτά που βιώσαμε τα προηγούμενα χρόνια. Αλλά έχουμε και μια ξεκάθαρη θέση απέναντι στην κυβέρνηση πάνω στις σημαντικές αδυναμίες και στα προβλήματα κύριε που αντιμετωπίζει. Κύριε Σπυρόπουλε, θα ήθελα καταρχήν για δύο θέματα να σας. Τελειώνω με αυτό. Ναι. Εάν ο κύριος Τσίπρας δεν πετούσε το σωσίβιο σωτηρίας στον κύριο Μητσοτάκη με την πρόταση της πιστείας, θα συζητάγαμε τις προηγούμενες τρεις μέρες, αντί για όλο αυτό το οποίο βιώσαμε στην Βουλή, για την πραγματική πολιτική προστασία, για την πραγματική κλιματική κρίση. Κύριε Σπυρόπουλε, είναι κατανοητά. Είναι κατανοητά. Και συμφωνούμε απόλυτα και το υπογραμμίσαμε και εμείς ότι δεν ακούσαμε επί της ουσίας για την ουσία της υπόθεσης τίποτα. Δηλαδή για το πώς θα διαχειριστούμε την επόμενη κρίση. Ακούσαμε μόνο για την Οβάρτης. Πάμε λοιπόν στην Οβάρτης. Εδώ ασκήθηκε πολύ έντονη κριτική και στο δικό σας κόμμα, τέλος πάντων. Καταρχήν, να ξεκινήσουμε από την κριτική που ασκήθηκε στον Πρωθυπουργό, που δεν αναφέρθηκε στον κύριο Βενιζέλο. Είδαμε και αυτήν το πινκ-πονκ και την κόντρα επί της ουσίας πλέον του κύριου Βενιζέλου με την κυβέρνηση. Εσείς τι τοποθέτηση έχετε στο θέμα αυτό? Δηλαδή, το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Βουλής δεν αναφέρθηκε και στη δικαίωση και άλλων στελεχών που δεν ανήκουν αμιγώς, τέλος πάντων, στο χώρο της Νέας Δημοκρατίας ή που είναι, ξέρω εγώ, ο κ. Βενιζέλος, ο κ. Τουρνάρας. Ο Πρωθυπουργός αποφάσισε σε μια κρίσιμη στιγμή για ένα σημαντικό γεγονός στην υπόθεση Νοβάρτης να μιλήσει ως κομματάρχης. Αντί να μιλήσει ως Πρωθυπουργός και ως ένα πολιτικό πρόσωπο το οποίο όλο αυτό το διάστημα είχε μια σαφής, νομίζω, πολιτική θέση για τη συγκεκριμένη πολιτική σκευωρία. Εμείς έχουμε μια ξεκάθαρη θέση. Αυτό δεν αλλάζει. Ναι, αλλά δεν μιλήσατε για τα στελέχη σας. Δεν τα προστατέψατε τα στελέχη σας. Γιατί? Δεν τα προστατέψατε. Αφήστε τον Πρωθυπουργό. Εγώ σας λέω ότι έκανε αυτό που έκανε ο Πρωθυπουργός. Εσείς τι κάνατε? Εμείς, το ΠΑΣΟΚ, πρώτη από όλοι δεχθήκαμε τη χιδαία επίθεση. Το λέμε γιατί ο κύριος Βενιζέλος μπορεί τώρα να μην είναι. Να μην ανήκει στο κίνημα αλλαγής, να μην είναι βουλευτής ή τέλος πάντων. Αλλά ωστόσο είναι ένα στέλεχος από τη δική σας παράταξη. Μέχρι πριν λίγα χρόνια ήταν και μάλιστα εντάξει από τα πρωτοκλασάτα. Είχε διατελέσει αντιπρόεδρος κυβέρνησης, υπουργός οικονομικών. Δεν αισθάνεστε την ανάγκη κι εσείς να υπερασπιστείτε τα δικά σας στελέχη? Μα αυτό είναι δεδομένο. Η πρώην, τέλος πάντων. Ο κύριος Βενιζέλος δεν είναι εκτός παράταξης. Ναι. Ούτε έχει φύγει ποτέ από το χώρο μας. Όπως και ο κύριος Κουτρουμάνης. Και ο κύριος Λοβέρτος που είναι και βουλευτής. Έχουμε μια ξεκάθαρη τοποθέτηση και απορώ την προσπάθεια που γίνεται από κυβερνητικά στελέχη και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό να δημιουργηθεί ένα θέμα το οποίο δεν υπάρχει. Εδώ πέρα υπάρχει ένα ξεκάθαρο. Σου λέει ότι αν ο κύριος Κατρίνης ή η κυρία Γιανακοπούλος ήταν εκεί στη Βουλή, θα μπορούσαν να πάρουν και αυτοί το λόγο και να πούνε δύο κουβέντες, βέβαια, αδερφές. Το λέει έτσι. Τοποθετήθηκε ξεκάθαρο ο κύριος Σκανδαλίδης, κυβερνητικός εκπρόσωπος στην Ολομέλεια από το Βήμα. Και για τα συγκεκριμένα πολιτικά πρόσωπα, αλλά γενικότερη προσπάθεια που γίνεται σε αυτό το σκάνδαλο, αλλά και για την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού. Δεν είναι ξεκάθαρη η τοποθέτησή του. Οπότε δεν καταλαβαίνουν τα κυβερνητικά στελέχη τα οποία προσπαθούν, αντί να μιλήσουμε για τους θεσμούς, τη δημοκρατία, τις καθαρές αποφάσεις της δικαιοσύνης, εδώ εισεβόμαστε τις αποφάσεις της δικαιοσύνης, ζούμε σε ένα κράτος το οποίο
δεν μπορούμε να σεβόμαστε οποιοδήποτε θεσμό. Εμείς έχουμε τοποθετηθεί ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα πάνω σε αυτά τα ζητήματα. Ας πούμε επίσης, τώρα επειδή λέτε ξεκάθαρα, επίσης σας ψέγουν πως πήρατε ίσες αποστάσεις από τον κύριο Πολά και τον κύριο Γεωργιάδη. Ότι δεν διαχωρίσατε, ας πούμε, τη μία περίπτωση με την άλλη. Είναι και αυτή μια κριτική που ασκείτε. Σας είπα και πριν για τον κύριο Πολάκη, για τις συμπεριφορές του, για τον πολιτικό του λόγο και όλα αυτά τα οποία κάνει διαρκώς, πρέπει να απολογείται ο κύριο Τσίπρα. Εμείς τα έχουμε πει ξεκάθαρα. Εμείς είπαμε ξεκάθαρα στον κύριο Τσίπρα να μαζέψει τον κύριο Πολάκη. Γιατί δεν βοηθάει την εθνική προσπάθεια εμβολιασμού και ταυτίζεται με το αντιεμβολιαστικό κίνημα. Σε εμάς θα κάνουν υπόλοιπες. Κύριε Σπυρόπουλε, με το... για τον κύριο Πολάκη. Ένα θέμα, θα σας πω και κάτι. Παρακαλώ. Πριν από μερικές μέρες, ο αντιπρόεδρος της Βουλής, ο βουλευτής του κινήματος αλλαγής, ο κύριος Κωνσταντινόπουλος, είχε συγκρουστεί με τον κύριο Πολάκη στη Βουλή. Βεβαίως, για παρόμοιο ζήτημα. Σωστό. Και τότε η Νέα Δημοκρατία δεν είχε βγάλει ούτε μία ανακοίνωση για να στυλιτέψει αυτό το γεγονός. Επίσης, άρα λοιπόν, ούτε του αφαιρέθηκε ο λόγος και του έγιναν οι απαραίτητες παρατηρήσεις. Mm-hmm. Εδώ πρέπει να συζητήσουμε πώς θα μπορέσουμε να έχουμε ένα πολιτισμένο και πολιτικό διάλογο. Η Βουλή να μην γίνεται. Αυτό είναι το ζητούμενο, να μην γίνεται αρένα, ακριβώς έτσι είναι. Οι πολίτες γυρίζουν την πλάτη στους πολιτικούς, στα κόμματα και στον κοινοβουλευτισμό όταν βλέπουν τέτοιες. Ένα θέμα που θα βρείτε μπροστά σας, κύριε Σπυρόπουλε, είναι αυτό που αναδείχθηκε μέσα από τη δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ και του ΣΚΑΙ προχθές. Είναι το θέμα των συνεργασιών. Βλέπουμε ότι οι ψηφοφόροι σας θέλουν τις συνεργασίες. Κάτι που εσείς απορρίπτετε εκ των προτέρων. Αυτό γιατί το απορρίπτετε και δεν το αφήνετε ανοιχτό για το μέλλον και ανάλογα με τις εξελίξεις και αφού μιλήσει ο λαός. Δηλαδή αυτό δεν είναι κάτι αυτονόητο. Η δημοκρατία δεν θέλει και συνεργασίες. Το έχουμε ζήσει στο μέλλον, στο παρελθόν. Εμείς, κύριε Οικονόμου, είπαμε ότι δεν μιλάμε για πολιτικές συνεργασίες πριν μιλήσει ο ελληνικός λαός. Μπράβο. Εμείς κάνουμε ό,τι χρειάζεται για να ενισχύσουμε την παράταξή μας, να έχουμε ένα ξεκάθαρο πολιτικό λόγο, να έχουμε θετικές προτάσεις προς την κοινωνία και στους πολίτες, να είμαστε μια δύναμη αλλαγής και προσδοκίας για αλλαγή της χώρας μας πάνω σε αυτές τις προτάσεις. Δεν μπαίνουμε όμως να μιλήσουμε πριν μιλήσουν οι πολίτες. Εμείς προσπαθούμε για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Βλέπουμε τώρα ότι διαμορφώνεται ένα κλίμα ότι το ΠΑΣΟΚ, το κίνημα αλλαγής, μπορεί να αλλάξει τους πολιτικούς συσχετισμούς και να είναι η ευχάριστη έκπληξη των επερχόμενων εκλογών. Αν μιλάγαμε πριν από 2 ή 3 μήνες, κανένας δεν μπορούσε να φανταστεί ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να μπει σφήνα σε αυτό το δικοματισμό που είχε διαμορφωθεί από το 2012. Και όμως σήμερα βλέπουμε ότι μπορούμε και να το σπάσουμε και να έχουμε ένα μεγάλο αποτέλεσμα. Οπότε, κύριε Οικονόμου, καλύτερα να μιλήσει ο ελληνικός λαός πρώτα. Πρώτα ο λαός, σωστό είναι αυτό που λέτε. Σωστό. Ως προς τα προτάγματά μας, θέλουμε μια σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση με ένα κοινωνικό κράτος, με μείωση της ανεργίας, με βοήθεια στις χαμηλές τάξεις, με μια προσπάθεια η Ελλάδα να προσαρμοστεί στα ευρωπαϊκά πρότυπα. Εκεί που συζητάμε για το Ταμείο Ανάκαμψης, να συζητούμε και πώς θα βοηθηθούν τα νέα ζευγάρια π.χ. να βρούνε μια κατοικία με όσο τον χαμηλότερο ενίκιο, να φτιαχτούν νέες κατοικίες όπως το πολύ μεγάλο θέμα των ενοικίων. Έχετε δίκιο. Σας ευχαριστούμε. Δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο. Να είστε καλά, κύριε Σπυρόπουλε. Συμφωνούμε απόλυτα. Συμφωνούμε και περιμένουμε και συγκεκριμένες προτάσεις που να είναι και φυσικά ρεαλιστικές. Θα τα ξαναπούμε, κύριε Σπυρόπουλε. Να μπορούν να εφαρμοστούν στην πράξη. Σας ευχαριστούμε πολύ.